άλλον από τον τόπο που βρίσκεται κάποιος ναός ή μοναστήρι και άλλον εξαιτίας του τρόπου που έχει γεωγραφηθεί, εξέχουσα θέση κατέχει η ονομασία υπέρμαχος στρατηγός. Η ονομασία αυτή προέρχεται, όπως γνωρίζομαι, από το εμπνευσμένο από τον στρατιωτικό βίο κοντάκιο του ακαθίστου ύπνου, τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, που αποδίδει τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη του λαού του Βυζαντίου, τι υπερμάχος στρατηγό και τη σωτηρία του από τους Αβάρους και τους Πέρσες, μέσω ενός δυνατού ανεμοστρόβιλου που συνέδρισε τα πλοία τους, την 8η Αυγούστου του έτους 626 μετά Χριστόν. Τι του Θεού δυνάμει και συνεργία και τις πρεσβείες Σαχράντου και Θεομήτρος Παρθένου ητήθησαν, σημείωνε ο Βυζαντινός ιστορικός Θεοφάνης. Άλλωστε, όπως περιγράφει το Πασχάλιον Χρονικών, ο ίδιος ο Χαγάνος, δηλαδή ο ηγέτης των Αβάρων, ομολογούσε κατάπληκτο στη διάρκεια της μάχης ότι «εγώ θεωρώ γυναίκα σεμνοφορούσαν περιτρέχουσα εις το τείχος μόνην ούσαν». Ολόκληρος ο ιστός της Ρωμιοσύνης έχει υφανθεί γύρω από τη σκέπη της Θεοτόκου. Πάμπολες είναι οι θαυμαστές διηγήσεις των επεμβάσεων της Παναγίας στη διαδρομή της ιστορίας του γένους μας από το Βυζάντιο μέχρι τις ημέρες μας. Υπάρχουν άλλωστε αξιόλογα βιβλία που περιγράφουν αναλυτικά αυτές τις ιστορικές διηγήσεις.